γιορτή της απελευθέρωσης της Θράκης είναι συνυφασμένη με τη θρησκευτική τέλεση αγουλουθιών. Για την υποδοχή της επτής ιεράς εικόνας της Παναγίας της Μονής Βαθυρίακος μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, που αναφέρθηκε και στις ακολουθίες που θα λάβουν χώρα και στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες που θα παραβρεθούν. Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την 101η επέτειο από τα ελευθέρια της Θράκης, της Κομωτινής και την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό του δικού μας τόπου, γεγονός το οποίο έτσι αφενός μας χαροποιεί, αφετέρου δε μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ να έχουμε άπαντες υγεία και να συνεργαζόμαστε όλοι για να πάει ο τόπος αυτός μπροστά, αλλά όμως και να αναδεικνύει τα προτερήματά του τόσο εντός της χώρας μας όσο και εκτός. Όπως ξέρετε, πάντοτε είναι συνυφασμένη αυτή η εθνική εορτή με τις εκκλησιαστικές και θρησκευτικές τελετές οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά αυτό το διήμερο, και έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι την παραμονή της εορτής στις 7 η ώρα στα προπήλαια του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θα γίνει υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης Βαθυρίακος από το γνωστό και αγαπημένο μοναστήρι της Μητροπόλεως μας. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια ήθιστε να γίνεται η λιτανία της εικόνος, αφού η υποδοχή γινόταν μπροστά στο Δημαρχείο. Η πανδημία για 2 χρόνια δεν μας επιτρέπει, αλλά ας ευχηθούμε του χρόνου να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, και υπόσχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας ότι με το πέρας έτσι αυτής της δυσκολίας και αυτού του πειρασμού έτσι η εικόνα θα έρχεται όπως ερχόταν πάντοτε και θα λιτανεύεται στους δρόμους της πόλεως μας, και βέβαια θα καταλήγει στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας μας, αφού εκεί ήταν ο πρώτος ναός και ο τόπος όπου τελέστηκε η πρώτη δοξολογία. Αμέσως μετά την υποδοχή στον Καθεδρικό Ναό θα λάβει χώρα ο μεγάλος πανηγυρικός σπερινός της εορτής, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγελίας κύριος Ιερώνυμος, και θα συγχωροστατήσει επίσης ο προσκληθής Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου κύριος Παντελεήμων και η ταπεινότητά μου. Προσεκλήθησαν οι 2 προαναφερθέντες αρχιερείς, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Επισκόπου σας και της τοπικής εκκλησίας, τους οποίους θα ήθελα και από αυτή την θέση να τους ευχαριστήσω. Την άλλη μέρα, την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, 14 Μαΐου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο πανηγυρικός όρθρος της εορτής, τον οποίο θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου κύριος Παντελεήμων, ο οποίος και θα προεξάρχει και της Θείας Λειτουργίας η οποία θα επακολουθήσει. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στις 10:30, θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία, και αμέσως μετά στο ιερό της πόλεως μας η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση των στεφάνων. Τις ακολουθίες αυτές μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το κανάλι το TV Ροδόπη του νομού μας, και βέβαια και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αλλά και από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος πανελλαδικά θα μεταδώσει την αρχιερατική Θεία Λειτουργία την κυριώνυμο ημέρα της εορτής. Εγώ θα σας παρακαλούσα να προσέλθετε, βέβαια τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα, για να μην έρθει κανείς σε δύσκολη θέση και να γίνουν έτσι όλα όπως προβλέπονται, και στην υποδοχή της εικόνας, την οποία θα μπορείτε μετά να προσκυνάτε εντός του Ιερού Ναού και να εξέρχεστε από την βόρεια και νότια πύλη του πόρτας, από τη βόρεια και από την νότια πόρτα του Καθεδρικού Ναού, όπως επίσης και την άλλη μέρα στη Θεία Λειτουργία και στη Δοξολογία, η οποία θα τελεστεί στον αύριο χώρο του Ναού, ούτως ώστε να μην έχουμε περιορισμούς μέσα σε αυτόν. Χρόνια πολλά θα ήθελα να σας ευχηθώ, να έχουμε υγεία και να γιορτάζουμε για πολλά χρόνια όλοι μαζί.